Υγείας, ο οποίος χθες δημοσιοποίησε και την έκθεση του Συμβουλίου με 11 συστάσεις, 11 εντολές της χαρακτηρίσαμε εμείς. Καλησπέρα σας, κύριε Περσιάνη. Καλησπέρα σας. Μία από τις επισημάνσεις σας είναι να συγκρατήσουμε τις δαπάνες της κρατικής μηχανής και βεβαίως να διατηρήσουμε μία εγκράτεια στη δημοσιονομική πολιτική. Είμαστε άλλωστε και σε μία συγκυρία μεγάλης γεωπολιτικής έντασης και αβεβαιότητας. Μάλιστα, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η δημοσιονομική εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ θετική. Χαιρετίζουμε γενικότερα και τη στάση που τηρεί το Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσιονομικού ισοζυγίου. Έχουμε πλεονάσματα, έχουμε μείωση του χρέους, έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Αυτό που μας ανησυχεί είναι περισσότερο η διάρθρωση των δαπανών της δημοκρατίας και δι' η αύξηση των ανελαστικών δαπανών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει οι αυξήσεις, για παράδειγμα, οι πρόσφατες αυξήσεις που ανακοινώθηκαν στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων? Μεταξύ άλλων και αυτό είναι το πιο μεγάλο κομμάτι των ανελαστικών δαπανών και το κεντρικό τους χαρακτηριστικό είναι ακριβώς ότι είναι ανελαστικές. Με άλλα λόγια, από τη στιγμή που αναλαμβάνει η δημοκρατία αυτές τις υποχρεώσεις, δεν μπορεί να τις αντιστρέψει αν αυτό χρειαστεί. Με αυτό το δεδομένο και ότι περίπου το 25%, το 24,7% των κρατικών δαπανών αφιερώνονται στο μισθολόγιο, αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά μειώνεται ο δημοσιονομικός χώρος που έχει η εκάστοτε κυβέρνηση για να ασκήσει διακριτική πολιτική σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Επομένως, η συνεχιζόμενη αύξηση και ιδίως ο ρυθμός αύξησης των ανελαστικών δαπανών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιστραφεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Ξεχωρίζουμε πάντως από την έκθεσή σας και τις προειδοποίησεις για το κεφάλαιο της ενέργειας, για το κλίμα, η ενέργεια, μια πονεμένη ιστορία σε αυτόν τον τόπο και βεβαίως τον κίνδυνο επιβολής προστίμων στην Κύπρο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ λόγω ρήπων. Η ανησυχία μας ξεκίνησε από το γεγονός ότι η Εθνική Στρατηγική για το Κλίμα και την Ενέργεια, η οποία θα ολοκληρωθεί στο επόμενο διάστημα, δεν φαίνεται ότι χαρακτηρίζεται από φιλοδοξία. Δεν έχει, να το πούμε απλά, δεν πιάνει τους στόχους. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση όπου όλα τα πλάνα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη στρατηγική υλοποιηθούν έγκαιρα και εντός προϋπολογισμών, η Κύπρος θα βρεθεί εκτός στόχων των υποχρεώσεών της που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Ναι. Αυτή η διαπίστωση γίνεται και από τα σχόλια που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο προσχέδιο της έκθεσης. Και μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι από τη στιγμή που θα λειτουργήσει σύστημα εμπορίας ρήπων όπως αυτό που γνωρίζουμε στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτές οι δαπάνες θα είναι πάρα πολύ ψηλές. Ναι. Άρα μας λέτε ότι πλέον θα μετρούνται οι ρήποι και οι προσπάθειές μας σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομίας και όχι όπως συνέβαινε ή συμβαίνει μέχρι σήμερα που αφορά μόνο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα τσιμεντοπία, είναι μια μικρή ομάδα παραγωγών ρήπων αυτή τη στιγμή. Το νέο σύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει άλλους ρήπους και άλλες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, όταν θα έρθει, σίγουρα με βάση τη σημερινή στρατηγική, το προσχέδιο στρατηγικής, όσοι υφίσταται, φαίνεται ότι θα συνεπάγεται την ανάγκη αγοράς ρήπων, αυτό που αποκαλούμε πρόστιμα, γεγονός το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Η δική μας εισήγηση είναι ότι από τη στιγμή που αυτή η συγκεκριμένη δαπάνη είναι αναπόφευκτη, θα ήταν προτιμότερο να αφιερωθεί σε έργα με τα οποία επιτυχάνονται οι κλιματικοί μας στόχοι, έργα τα οποία θα δημιουργήσουν και ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, θα φέρουν και νέα τεχνολογία, θα βοηθήσουν ποικιλοτρόπως στην οικονομία και σε δημοσιονομικό αλλά και σε μακροοικονομικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο.
αντί να δίνουμε αυτά τα λεφτά χωρίς κανένα όφελος υπό τη μορφή αυτού που αποκαλούμε περίπου πρόστιμα. Ναι. Επομένως, από τη στιγμή που αυτή η δαπάνη θα μας προκύψει... Υπάρχει όμως αυτή η στρατηγική, κύριε Περσιάνη, για να γίνουν έργα τα οποία ακριβώς να μας βοηθούν και οι αναπτυξιακά, αλλά να αντιμετωπίζεται και το κομμάτι των ρήπων. Πάντως, ως τώρα, έργο της προκοπής δεν κουμάνταρε αυτή η πολιτεία να κάνει. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε, επισκίασαν άλλωστε και την επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες. Ναι, αυτό είναι ένα έτσι εύστοχο σχόλιο. Η ανησυχία είναι επίσης και ως προς το ότι ο σχεδιασμός του τι θα κάνουμε δεν έχει... Σχολιάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποια σημεία ότι είναι γενικόλογα και δεν έχουν συγκεκριμένο σχεδιασμό. Σχολιάζει όμως επίσης ότι απουσιάζει η φιλοδοξία σε αυτό το σχεδιασμό. Επαναλαμβάνω ότι αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, αυτή η εικόνα υπάρχει και σε άλλα κράτη-μέλη. Δεν είναι κυπριακό. Ναι. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η Κύπρος. Και στα πωλήσει... Υποβάλλουμε λοιπόν μία στρατηγική η οποία, εάν είναι επιτυχής, θα αφήσει την Κύπρο εκτός στόχων. Θεωρώ ότι αυτή η εικόνα δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να δεχτούμε έτσι με ευχαρίστηση ή χωρίς αντίδραση. Θα θέλαμε να δούμε περισσότερη προσπάθεια για αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία ήδη διαφαίνονται και σε καιρικές συνθήκες, σε πλημμύρες οι οποίες αλλάζουν και ύφος και είδος και περιοχές, την προστασία της ακτογραμμής, την σημαντικότατη αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα, διότι όχι μόνο πληθαίνουν οι ζεστές μέρες, αλλά γίνονται και πιο ζεστές από ό,τι πριν. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ψυχρές ημέρες του έτους. Αυτά τα βλέπουμε εδώ και καιρό και πλέον έχουν εντρεωθεί οι τάσεις. Nice. Επομένως, εμείς λέμε, αντί να δαπανίσουμε αυτό το ποσό για να αγοράσουμε δικαιώματα, δηλαδή να δαπανούμε αυτά τα ποσά ως πρόστιμο, θα ήταν προτιμότερο να τα δαπανούμε με τρόπο που θα έχει όφελος και η οικονομία και η κοινωνία και η προοπτική της Κύπρου για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, και θα είναι ένα πολλαπλασιαστικό όφελος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περσιάνη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σέρνουν την Κυπριακή Δημοκρατία.